Το A New Beginning είναι το νέο adventure της γερμανικής Daedalic Entertainment, η οποία μας έχει δώσει επίσης τα πολύ καλά The Whispered World και Nine Harvey The Breakout. Το σενάριο του παιχνιδιού το έγραψε ο Γιάν Μίλερ Μικέιλης, ο οποίος ήταν επίσης υπεύθυνος για το γενικότερο σχεδιασμό του. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο παιχνίδια που προαναφέραμε, κάτι που για εμένα τουλάχιστον τον τοποθετεί στο πάνθεο των σχεδιαστών adventures, παρέα με τον Ρον Γκίλμπερτ, την Τζέιν Τζένσεν και άλλους. Το παιχνίδι ξεκινάει στο έτος 2500 μετά Χριστόν. Η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χείλος της καταστροφής. Όσοι έχουν απομείνει επιβιώνουν σε υπόγεια καταφύγια, μακριά από τις θανατηφόρες ακτίνες του ήλιου. Το εξασθενημένο στρώμα του όζοντος δεν αρκεί για να προστατέψει τις λιγοστές μορφές ζωής που έχουν απομείνει στην επιφάνεια του πλανήτη. Η επόμενη ηλιακή έκλαμψη αναμένεται να σαρώσει ό,τι έχει απομείνει, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Μπροστά στην απειλή του αφανισμού, μία ανθρώπινη απικία παίζει το τελευταίο της χαρτί που ακούει στο όνομα Project Phoenix. Δημιουργεί ομάδες στέλνονται στο παρελθόν μέσα σε χρονομηχανές, με σκοπό να πείσουν την ανθρωπότητα να αλλάξει νοοτροπία χτυπώντας την κλιματική αλλαγή στη ρίζα της. Μία από αυτούς τους ταξιδιώτες του χρόνου, η Faye, επιστρέφει στο 1982 και επισκέπτεται τον Bent Svensson, τον νορβηγό επιστήμονα που θεωρείται ότι έλυσε το ενεργειακό πρόβλημα βρίσκοντας τον τρόπο να αντλεί ενέργεια από άλλοι. Η αιμονή του Bent με την έρευνά του του στήχησε την οικογένειά του. Πλέον τα έχει παρατήσει και έχει αποσυρθεί στο εξοχικό του που βρίσκεται στις ακτές ενός νορβηγικού φιόρδ. Η Faye του εξηγεί ότι η δουλειά του είναι η μόνη ελπίδα για το μέλλον του πλανήτη και προσπαθεί να τον πείσει να συνεχίσει την έρευνα. Παράλληλα, του αποκαλύπτει μια επικείμενη καταστροφή που αναμένεται να επιταχύνει πολύ την κλιματική αλλαγή και ζητάει τη βοήθειά του για να την αποτρέψει. Το A New Beginning διαφημίζεται από τους δημιουργούς του ως οικολογικό θρίλερ, ένας χαρακτηρισμός που του ταιριάζει απόλυτα. Το σενάριο του παιχνιδιού χαρακτηρίζεται από αγωνία και ανατροπές που θα ζήλευε και η πιο καλοδουλεμένη χολιγουντιανή παραγωγή. Το δε φινάλε του θα σας αφήσει με ανοιχτό το στόμα χάρη στην ευρηματικότητά του. Ακολουθώντας την παράδοση που είχε χαράξει με τα Whispered World και Nine Harvey, ο Μικέιλης δίνει ένα γλυκόπικρο αλλά λυτρωτικό τέλος στο δημιούργημά του. Οι βασικοί χαρακτήρες του παιχνιδιού έχουν αρκετό βάθος. Ο τρόπος που σκέπτονται και δρούν παρουσιάζει αρκετή συνέπεια, πράγμα που τους κάνει ακόμη πιο πιστικούς. Ειδικά οι δύο χαρακτήρες τους οποίους ελέγχουμε διαδοχικά, η Faye και ο Bent, αντιδρούν με αρκετή αληθοφάνεια στις διάφορες ακραίες καταστάσεις που βιώνουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η Faye αποπνέει τη θλίψη που αρμόζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από έναν τόσο ζωφερό κόσμο. Ο Bent χαρακτηρίζεται από την αδιαφορία και τον κινησμό ενός ανθρώπου που έχει χάσει τα πάντα. Μαζί βρίσκουν το κουράγιο να πάνε κόντρα στην πορεία που τους έχει χαράξει η μοίρα και να οδηγηθούν στη λύτρωση. Το A New Beginning είναι από τα ελάχιστα σύγχρονα adventures που παρουσιάζουν κλιμακούμενη δυσκολία. Το μόνο πρόσφατο παράδειγμα που μου έρχεται κατά νου είναι το Grey Matter. Οι γρίφοι του επιλύονται κατά κύριο λόγο με συνδυασμό αντικειμένων, παρότι δεν λείπουν και αυτοί που επιλύονται μέσω διαλόγου ή και οι συνδυαστικοί. Αρχικά δεν έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ποιότητά τους. Η δυσκολία τους οφείλεται καθαρά στο ότι δεν είναι πάντα σαφές το τι πρέπει να κάνουμε. What did you need the membrane for again? You didn't quite understand it the first time, hmm? My color modulator has gone crazy and I need the membrane to keep the energy level steady. If the light slips into the red spectrum even a little, the pulsar will tear the instruments to pieces. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά διαδικαστική, αφού συνήθως έχουμε περιορισμένο χώρο να κινηθούμε και λίγα αντικείμενα που μπορούμε να συνδυάσουμε μεταξύ τους. Συνεπώς, αργά ή γρήγορα θα βρούμε τη λύση, έστω και αν δεν μπορούμε να τη φανταστούμε εκ των προτέρων. Ευτυχώς, η ποιότητα των γρίφων απογειώνεται από το τρίτο κεφάλαιο και μετά. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το σενάριο του παιχνιδιού. Μέγα σφάλμα αυτό από την Daedalic, αφού μπορεί να αποτρέψει πολλούς παίκτες από το να προχωρήσουν το παιχνίδι. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και τους ειδικούς γρίφους του παιχνιδιού, οι οποίοι έχουν επίσης κλιμακούμενη δυσκολία. Ο πιο δύσκολος κατ' εμέ είναι ο γρίφος με τα κιάλια, τον οποίο θεωρώ και τον δυσκολότερο του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Έχω να κάνω μια σημαντική παρατήρηση για το σημείο όπου μας ζητείτε να αφοπλίσουμε μια βόμβα. Στο σημείο αυτό υπάρχει σοβαρότατο bug, αφού τα νούμερα της οθόνης ενδέχεται να αποκλείουν την πιθανότητα να βρούμε λύση. Αν υποψιαστείτε κάτι τέτοιο, ξαναφορτώστε το πιο πρόσφατο save σας και θα δείτε ότι τα νούμερα έχουν αλλάξει, οπότε μπορείτε να προχωρήσετε. Ευτυχώς, στην περίπτωσή μου το bug ήταν προφανές, οπότε δεν έχασα πολύ χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πολύ όμορφα και λεπτομερή. Αποδίδουν άριστα την αντίθεση ανάμεσα στο ζωφερό κόσμο του μέλλοντος και στον κόσμο όπως ήταν το 1982. Το animation των χαρακτήρων είναι ομαλό, αλλά το περπάτημά τους είναι κάπως αφύσικο. Οι σχεδιαστές φιλοτιμήθηκαν να σχεδιάσουν ξεχωριστά animations για τις ειδικές ενέργειες των χαρακτήρων, αλλά δυστυχώς αυτά αποτελούνται από πολύ λιγότερα καρέ από όσα θα έπρεπε. Όσον αφορά στο σχεδιασμό των χαρακτήρων, θα τον χαρακτήριζα αρκετά πρωτότυπο, αν και στιλιστικά ταιριάζουν περισσότερο στη δεκαετία του 70 παρά στη δεκαετία του 80. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν η μύτη της Faye. Η μουσική του παιχνιδιού, την οποία χρησιμοποιώ ως χαλή για αυτό το βίντεο, είναι πολύ καλή και ταιριαστεί με την εκάστοτε περίσταση. Δυστυχώς, σε ορισμένες από τις πιο δυνατές σκηνές, λάμπει δια της απουσίας της, κάτι που βλάπτει αρκετά την κινηματογραφική αισθητική του παιχνιδιού. Το πιο αδύνατο σημείο όμως του παιχνιδιού είναι το voice acting.
Αντιλαμβάνομαι ότι η Daedalic δεν είναι rockstar για να προσλάβει τον Ray Liotta, αλλά είναι επασφανές ότι τα άτομα που χρησιμοποίησε για αυτή τη δουλειά μάλλον δεν έχουν εμπειρία από το αντικείμενο. Well, it's locked. The plan was to leave everything behind. Where's Nigel? He's dead, and the other teams. They are all dead. Then you better think of something to get us out of here quickly. I thank you all, really. Thank you. Όσο αμεληταίο και αν ακούγεται αρχικά αυτό το ελάττωμα, η επίδρασή του στη συνολική εικόνα του παιχνιδιού είναι τρομερά αρνητική. Το δυνατό χαρτί του A New Beginning είναι η πλοκή του, η οποία μεταφέρεται στον παίκτη μέσω των διαλόγων. Αν οι διάλογοι αυτοί απαγγέλλονται χωρίς ίχνος πιστικότητας, τότε το παιχνίδι χάνει αμέσως ένα τεράστιο κομμάτι της δυναμικής του. Είναι πραγματικά κρίμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι που δεν μας εκπλήσει σε παραγωγές αυτού του βεληνεκούς. Το gameplay του παιχνιδιού ακολουθεί τα πρότυπα του Whispered World. Κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του mouse πάνω από ένα hotspot, εμφανίζονται έως και 4 επιλογές. Μετακινούμε τον κέρσορα στην επιλογή που επιθυμούμε και τον αφήνουμε για να την επιλέξουμε. Προσωπικά, βρήκα αυτή τη μέθοδο αρκετά κουραστική για το δείκτη μου. Ελπίζω να προτιμήσει κάτι άλλο η Daedalic για τα μελλοντικά της projects. Τουλάχιστον μπορούμε να μεταφερόμαστε αυτόματα στη διπλανή οθόνη με διπλό κλικ στην έξοδο, ενώ πατώντας το space βλέπουμε όλα τα hotspots της οθόνης. Ειδικά αυτό το τελευταίο είναι πολύ χρήσιμο, αφού ορισμένα αντικείμενα δεν ξεχωρίζουν καθόλου από το background. Παρά τα όποια ελαττώματά του, το A New Beginning με άφησε αρκετά ικανοποιημένο. Σε αυτό συνέβαλε και η τεράστια διάρκεια του, η οποία αποτελεί άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό των παιχνιδιών της Daedalic. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Γιάννη Μίλλερ Μικέλης, γιατί εισήγαγε για πρώτη φορά στα Adventures έννοιες και καταστάσεις που γενικά θεωρούνται ταμπού. Για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να επεκταθώ στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά όσοι παίξετε το παιχνίδι να περιμένετε και άλλες εκπλήξεις πέρα από τις σεναριακές ανατροπές. Αν τα τεχνικά στοιχεία του παιχνιδιού ήταν κάπως πιο ραφιναρισμένα, θα μιλούσαμε σίγουρα για αριστούργημα. Και πάλι όμως, το A New Beginning εξακολουθεί να είναι ένα πολύ καλό adventure που θα ικανοποιήσει σίγουρα τους φίλους του είδους.